Καλημέρα, αυτά είναι τα Startup Stories, myportal.gr edition. Είμαι ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, CEO της Entranet και σε μια συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη πηγαίνω για ένα ραντεβού. Οπότε είναι μια ευκαιρία να σας πω για μια τεχνολογία που ξεκίνησε έχοντας ως ερέθισμα το δώρο ενός γάμου πίσω στο 1969. Τότε λοιπόν που παντρεύτηκε ο Tom Dixon. Ένα από τα δώρα λοιπόν που πήρε ο Tom Dixon ήταν ένας αποχυμωτής, ένα blender. Ο Tom είχε πάντα θέμα από μικρός, ήθελε πάντα το πιο δυνατό παιχνίδι, το πιο γερό μηχάνημα, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο. Βλέπει λοιπόν το blender και λέει, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερο. Και αρχίζει, σχεδιάζει, προσλαμβάνει μηχανικούς, 40 στον αριθμό, και είπε, θα κάνουμε ένα τόσο καλό blender που όταν ο κόσμος πιει από το δικό μας blender σε ένα μαγαζί, ένα χυμό, ένα smoothie, οτιδήποτε, θα πάει και θα ρωτήσει ποιο είναι το μηχάνημα και θα το γράψει και σε ένα χαρτί. Το είχε κάνει εικόνα στο μυαλό του. Έλα όμως που δεν λειτουργεί έτσι το καταναλωτικό κοινό, παίρνει το χυμό, το πίνει και φεύγει, χωρίς να ψάξει ποια εταιρεία ήταν το blender. Τότε λοιπόν αποφάσισαν ότι ναι, χρειαζόμαστε να έχουμε και έναν πολιτή στην εταιρεία. Φέρα λοιπόν ένα πολιτή που πάνω στη γύρα στο εργοστάσιο είδε σε μια γωνία μια τούμπα μαζεμένη σκόνη, πούδρα. Και ρώτησε κάποιον, λέει, τι είναι αυτό. Α, και λέει, αυτός είναι ο Tom, λέει, κάνει τα... αυτές είναι δουλειές του Tom, κάνει μπλεντάρι, οτιδήποτε. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λέει, σοβαρά, του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, πήγε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και πήρε μια εξάδα κοκακόλες. Πήρε γυάλινους βόλους, πήρε ένα κοτόπουλο, πήρε κάτι πλαστικά σκευάσματα, πήρε ένα τηγάνι, χερούγια για τηγάνια. Τα πάει λοιπόν στον Tom και του λέει, έλα, blend this. Βάλτα στο blender. Και έβαλε και μια κάμερα να τραβάει. Μετά από μια εβδομάδα γυρνάει ο πολιτής και λέει στον Tom, Tom, we hit a home run. Κερδίσαμε, δηλαδή πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη 500,000 views στο YouTube. Από το πουθενά λοιπόν, ένα παιδί, ένας πολιτής, μπήκε και έκανε τη διαφορά με τη δύναμη των social media, με τη δύναμη του βίντεο, και έχουν κάνει μια μαγική σειρά τώρα που λέγεται Will It Blend, και μέχρι στιγμής έχει 500,000,000 views. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, 130 βίντεο. Βάζανε μέσα iPhones, βάζανε μέσα πέτρες, για να δουν στο τέλος τι έμενε, και έμενε μόνο σκόνη. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε την καλύτερη διαφήμιση που μπορούσαν να κάνουν χωρίς να δώσουν χρήματα. Απλά αγοράζαν πράγματα και τα πετούσαν μέσα στα blenders τους. Αυτό αποδεικνύει για μένα ξεκάθαρα ότι όσο καλό προϊόν και να φτιάξει, πρέπει να έχει ένα πολιτή να το πουλάει. Κυρίως γιατί δεν ξέρει τελικά πώς θα αντιδράσει το καταναλωτικό κοινό. Και για να σα δώσω ένα παράδειγμα, τώρα τελειώνω το δεύτερο βιβλίο μου που θα είναι οι πωλήσεις για startups. Βρήκα λοιπόν έναν συμπεριφοριακό νευρολόγο από τη Γενέβη, έναν σύμβουλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και του έθεσα μερικά παλαβά ερωτήματα. Όπως, για ποιο λόγο κάποιος αγοράζει κρασί για γάτες, γιατί όντως πουλιέται. Για ποιο λόγο κάποιος αγοράζει λεκάνη, φως λεκάνης που μπαίνει μέσα στην τουαλέτα. Για ποιο λόγο έγινε επιτυχία το μαμά, ενώ κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέει. Οι απαντήσεις που πήρα είναι μοναδικές. Σε λίγο καιρό στο δεύτερο βιβλίο, ίσως και σε κάποιο βιντεάκι νωρίτερα, να σας δώσω ένα preview. Αυτά είναι τα Startup Stories, myportal.gr edition. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.